Συγητές, καταρχάς, 4 λεπτά ο κύριος Αρσένης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συζητάμε για δύο συγκεκριμένες εκθέσεις, την έκθεση για το LULUCF και το MRV και το MRR. Αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα που συζητάμε εδώ πέρα είναι η κλιματική αλλαγή. Κάθε χρόνο συναντιόμαστε στις κλιματικές διαπραγματεύσεις. Κάθε χρόνο σημειώνεται πρόοδος. Όμως κάθε χρόνο, χρονιά μετά από τη χρονιά, συνεχίζει αυτή η πρόοδος να μην είναι ικανοποιητική, να μην είναι αρκετή, προκειμένου να έχουμε σημαντικές πιθανότητες να πετύχουμε την Παγκόσμια Κλιματική Συμφωνία μέχρι το 2015. Τι κάνουμε λάθος, τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει. Μέσα από τις δύο αυτές εκθέσεις, η άποψη του Κοινοβουλίου είναι σαφής. Πρέπει να αλλάξουν οι ρυθμοί μας και η αποφασιστικότητά μας, η σοβαρότητά μας και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Χρειάζεται, όταν γυρνάμε από τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, όχι απλά να μεταφέρουμε τις διεθνείς αποφάσεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά να τις πηγαίνουμε πολλά βήματα παραπέρα, να τις ολοκληρώνουμε. Αυτό και κάναμε με το LULUCF. Ακριβώς μετά τον Ντέρμπαν ήρθε η πρόταση της Επιτροπής για την εσωμάτωση της απόφασης του Ντέρμπαν για τις υπολογισμό των εκπομπών, καταγραφή των εκπομπών από τη χρήση και αλλαγή χρήση γης. Αντί να παραμείνουμε στο ελάχιστο που είχε αποφασιστεί στο Ντέρμπαν, στις κλιματικές διαπραγματεύσεις, την υποχρέωση για καταγραφή των εκπομπών που προέρχονται από τα δάση, είτε είναι η αναδάσωση, είτε είναι η δάσωση, είτε είναι η διαχείριση των δασών και άλλα, προχωρήσαμε παραπέρα. Κάναμε υποχρεωτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και την καταγραφή των εκπομπών που αφορούν τις γεωργικές δραστηριότητες. Και όχι μόνο αυτό. Μέσα στην νομοθεσία έχουμε την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πρωτοστατήσει στις κλιματικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου σε διεθνές επίπεδο να γίνει υποχρεωτική και η καταγραφή των εκπομπών και ο υπολογισμός των εκπομπών που προέρχονται από τους υγροτόπους. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό, αν συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αν πραγματικά σοβαρέψουμε τις πολιτικές μας, αν κάνουμε τις πολιτικές μας πιο υπεύθυνες, θα μπορέσουμε να φτάσουμε το 2015 σε μια παγκόσμια κλιματική συμφωνία που τόσο χρειαζόμαστε. Όμως δεν επιτυχάνονται αυτές οι πρόοδοι αυτόματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πέρα από όλους τους συναδέλφους, τις σκιώδεις εισηγητές αυτήν την έκθεση που στηρίξανε την εισαγωγή των γεωργικών εκπομπών στο να είναι υποχρεωτικά, να καταγράφεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο, όπως θα συμβαίνει από εδώ και μπρος. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, Ηλία Πρέβεζα, την Ουλρίκε Σόνερ από την Γραμματεία των Σοσιαλιστών, την Σύμβουλο των Σοσιαλιστών σε αυτά τα θέματα, την Ίζαβελ Φίνλεϊ από την Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, την Κυπριακή Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι μαζί καταφέραμε με διαδικασίες express να ολοκληρώσουμε σε πρώτη ανάγνωση αυτή τη διαπραγμάτευση και ήδη από το 2013 να αρχίσει η καταγραφή των αγροτικών εκπομπών από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να καταφέρουμε μέχρι το 2015 να έχουμε την Παγκόσμια Κλιματική Συμφωνία και θα τα καταφέρουμε.